Και όση ώρα μιλούμε εμείς, δίπλα μας υπάρχει ένας οργασμός δημιουργίας και δημιουργικότητας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να, νομίζω να συστήσουμε τους... Χρήστος Αλαβέρας, από τα αριστερά όπως κοιτάτε, από τα δεξιά μου. Ωραία. Και Φιλίπ Ντελαφεριέρ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ήρθατε αθόρυβα, μπήκατε μέσα, πιάσατε τα... εργαλεία σας, τις προεκτάσεις στο χεριό σας από ό,τι βλέπω, γιατί... ακούγαμε προσεκτικά, ναι. Ακούτε και προσεκτικά. Εμείς κάναμε βέβαια πριν τις συνδέσεις μία έτσι έναν πρόλογο και προειδεάσαμε τον κόσμο μας στο τι θα ακολουθήσει. Σε ποια χνάρια θα περπατήσουμε την κουβέντα μας σήμερα και Φιλίπ, δώσε μας αν θες εσύ πρώτος, έτσι εν είδη ρεπόρτερ, ενός κρυφού μυστικού ρεπόρτερ, το τι συμβαίνει στη Γαλλία, στη χώρα σου, μετά τις πρώτες, ας πούμε, έτσι, αυθόρμητες ή μη αντιδράσεις από την δολοφονία, το μακελιό στο Charlie Hebdo. Λοιπόν, αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι μια απόλυτη ησυχία, θα έλεγα. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη ησυχία γενικά στους δρόμους, δεν κυκλοφορεί πολύ κόσμος, αλλά δεν σημαίνει ότι επικρατεί ο φόβος. Νομίζω ότι πιο πολύ αντανακλάει το τρόπο ζωής της Γαλλίας εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι δεν οφείλεται στις τρομοκρατικές ενέργειες. Δηλαδή, ή σε αυτό το μονωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι πως θέλουν να το περιγράψουν. Δηλαδή, θες να πεις ότι ο τρόμος έχει δώσει τη θέση του σε μια έτσι, ας το πούμε, περισυλλογή, ο κόσμος έχει ξεφύγει. Μου φάνηκαν οι Γάλλοι γενικά πιο μαζεμένοι, έτσι. Δηλαδή και αυτό σε όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και στους Γάλλους, ας πούμε αραβικής καταγωγής, δηλαδή πιο μαζεμένοι, πιο φοβισμένοι. Νομίζω ότι αυτοί ένιωθαν πιο πληγμένοι από τους Γάλλους, τους παραδοσιακούς εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Γιατί εντάξει η Γαλλία είναι μια μεγάλη κοινωνία, ανακατεμένη, δηλαδή από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το να πούμε ότι υπάρχει καθαρός Γάλλος είναι... είναι παρανοϊκό. Μάλλον όχι μόνο ένιωθαν και ήταν από ό,τι δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή δυστυχώς οι μετανάστες είναι της γης κολλασμένοι που λέει και ένα σύνθημα. Ναι, νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Σε όλες τις χώρες που δέχονται εδώ και χρόνια μετανάστες, είναι πάντα οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα με τους Αλβανούς, με τους Ρώσους. Δηλαδή όλοι οι μετανάστες έχουν πρόβλημα να ενταχθούν στη κοινωνία. Αλλά θες να πεις ότι εξαιτίας του χτυπήματος αυτού και που έγινε, έγινε από μουσουλμάνους, έτσι, ακραίους. Ναι. Μουσουλμάνους. Ναι, για πες. Όχι, νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι λάθος να πούμε ότι οι μουσουλμάνοι χτύπησαν την Άγια και δοξασμένη Γαλλία, δηλαδή ακούγεται πολύ, πολύ υπερβολικό και μια καλή αφορμή για να πάλι να πάρουμε τα όπλα και να πάμε να πολεμήσουμε εκεί που δεν μας παίρνει. Ήταν μια καλή αφορμή, δηλαδή από ό,τι λένε ο στρατός αναπτύχθηκε εντός της Γαλλίας για τον εσωτερικό εχθρό ή για κάποια εισβολή των Γερμανών, ας πούμε. Ναι. Φαίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια... ένας έμβρασμος ψυχής, δηλαδή δείχνουν αεροπλανοφόρα, δηλαδή δοξάζουν τα σώματα ασφάλειας. Δηλαδή το λίγο διάστημα που βρισκόμουν στη Γαλλία, σε 5 μέρες, νομίζω ότι τις λίγες φορές που έβλεπα την τηλεόραση υπήρχε ένα ρεπορτάζ για τους αστυνομικούς, για τους στρατιωτικούς. Δηλαδή φαίνεται ότι ζούμε λίγο μια παράνοια, έτσι, να το πω, για την ασφάλεια, για... Προφανώς θέλουν να αποκαταστήσουν την αίσθηση της ασφάλειας, έτσι, αλλά το θέμα είναι τώρα, έχει ανοίξει πληγές στο μέσο Γάλλο αυτό το πράγμα, πέρα από τον φόβο, τον τρόμο, την άμεση αντίδραση που την είδαμε
4 εκατομμύρια πορεία. Δεν θα το έλεγα. Όχι. Όχι, δεν είναι μια συζήτηση που επανέρχεται ανάμεσα στις παρέες. Έχει πληγές ο μέσος Γάλλος γενικά αυτή τη στιγμή και ποιες είναι αυτές? Και ας μην είναι μόνο αναφορικά με το Charlie Hebdo. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διαδηλώνουν στο Παρίσι. Είναι απλά φιλέλληνες? Αυτή τη στιγμή δηλώνουν. Νομίζω ότι είναι ενάντιον όλοι στη λιτότητα. Νομίζω ότι αποδείχτηκε ότι αυτό το πρόγραμμα λιτότητας ήταν μια αποτυχία. Mm-hmm. Τι να πούμε παραπάνω. Νομίζω ότι και οι ίδιοι ηγέτες δεν μπορούν να στηρίξουν αυτό το παραλογισμό και βλέπουμε ακόμα και η Μέρκελ κάνει πίσω. Αυτή που ήταν η πιο σκληροπυρηνική για τη λιτότητα. Δηλαδή είναι λίγο αστείο, έτσι την καλεί ο Ομπάμα, τρέχει, ακούει το κήρυγμα, γυρνάει και μετανιωμένη, έτσι, και μας λέει εντάξει, θα σας ακούσουμε. Ναι, μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα ας πούμε είναι σαν να παίζει τη γάτα με το ποντίκι. Φαντάζεται αυτή ότι είναι η γάτα και ότι εμείς είμαστε το ποντίκι. Μας έχει βάλει στη γωνία και ότι μπορεί να μας τρομοκρατήσει. Ναι, υπάρχει ένα αλήθινο κίνημα, έτσι, που νομίζω παρασέρνει όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, είναι φανερό. Θα πάρει και την Ισπανία, νομίζω, του χρόνου με τις εκλογές. Με το ποντέμος. Στα τέλος του και χρόνου. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα ισχυρό μπλοκ χώρων του Νότου ενάντιον της λιτότητας. Αυτό θα μετρήσει και νομίζω ότι τρέμουν λίγο. Τώρα να ρωτήσουμε και να δούμε απτόμενοι ας πούμε για τις καλλιτεχνικές σας ιδιότητες. Μιλάμε, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το χτύπημα και ό,τι ακολούθησε και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και από τους επιτιθέμενους και από τους αμυνόμενους, και πόσο αλλάζουν αυτοί οι ρόλοι, όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Ναι. Όσον αφορά την. Και εσύ, Χρήστο, θα μπορείς ανά πάσα στιγμή έτσι να πεις, επειδή δεν τον έχουμε για πρώτη φορά. Τα είπε όλα έτσι. Εντάξει, και επί της ουσίας, χωρίς να. Συμβιβάζεται με αυτά που πρέπει να λέμε όλοι, δηλαδή. Ότι κάποιοι τρελοί τυχαίοι πήγαν μια μέρα, τους την έδωσε, πήγανε, σκοτώσανε, μετά ακολούθησε αλυσιδωτή κατάσταση. Οπότε πρέπει να κυνηγηθούν τώρα πλέον όλοι οι αραβόφωνοι κλπ. Ναι. Πολλοί λένε δεν ότι είναι τυχαία τόσο πολύ. Πολλοί λένε ότι οι μουσουλμάνοι είναι οι Εβραίοι του 21ου αιώνα. Για μένα οι Εβραίοι του 21ου αιώνα είμαστε όλοι μας πλέον. Ναι. Και το θέμα αυτό που συμβαίνει δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, και συμφωνώ. Ναι. Και είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Είμαστε όλοι μουσουλμάνοι, Εβραίοι, κουβαλάμε μαζί μας όλα τα δεινά του κόσμου. Τώρα, λίγο-λίγο έρχεστε έτσι όπως μιλάτε, στα λόγια του Subcomandante Marcos, που έγραφε και έλεγε ότι εκεί όπου ας πούμε βιάζεται μια γυναίκα ή μια γυναίκα που βιάζεται, αναφέροντας τις πόλεις, αναφέροντας τις μια διαφορές. Γυναίκα μόνη στο μετρό. Μια γυναίκα μόνη στο μετρό. Μπράβο, εντάξει, είπα εγώ λίγο το τράβηξα. Καλά, ναι. Τέλος πάντων, εκεί το βλέπουμε. Δηλαδή ότι αναζητούμε να ταυτιστούμε με αυτόν ο οποίος πλήττεται, θίγεται, του στερείται η ελευθερία, το δικαίωμα του λόγου. Αλλά πιο συγκεκριμένα, αυτό το χτύπημα είναι μονοδιάστατο? Τι πήγε, ας πούμε, ποια είναι τα ελαττήρια ή ποιες είναι οι συνέπειες? Σαρλί, εδώ ξέρουμε ότι συνεχίζει να εκδίδεται. Συνεχίζει, ζει και βασιλεύει. Βέβαια, τώρα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, πούλησαν πολλά έντυπα. Νομίζω ότι φτάσανε τα 7 εκατομμύρια έντυπα. Υπήρχε και κερδοσκοπία πάνω σε αυτό. Ζήσαμε παραλογισμούς, δηλαδή ωραία ο έμφρασμος ψυχής, είμαστε όλοι υπέρ της ελευθερίας του τύπου, της έκφρασης γενικά, αλλά δεν πρέπει να χωρέσει και συναισθήματα αντί μουσουλμάνων, θα έλεγα, μέσα σε αυτό το σε αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας. Αλήθεια. Είμαστε όλοι ενάντια της βίας, αλλά πρέπει να νομίζω ότι αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε λίγο και να αναρωτιόμαστε. Δηλαδή,
σε ποιον, ποιον οφείλεται από το έγκλημα. Δηλαδή, σε ποιον οφείλεται αυτό το έγκλημα, ποιος το δημιούργησε τις συνθήκες εννοείς. Χωρίς να μπούμε σε θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή να δούμε ποιοι οφείλονται. Δηλαδή, είδαμε, ποιοι ωφελούνται. Ποιοι ωφελούνται, κερδίζουν, από, ποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Δηλαδή είδαμε την υπέροχη πορεία των ηγετών. Και η 7 ήταν υπέροχη, 8 δεν ξέρω, ήταν λίγο πίσω. Μιλάς για τον Ισραηλινό, έτσι. Ναι, τον... ναι. Δηλαδή ήταν λίγο λάθος επικοινωνιακό τρίκ. Δηλαδή να βάλουμε τον Νετανιάχου, ένας μεγάλος δολοφόνος, σκότωσε πρόσφατα και πάντως επειδή μου είπε ο Σταύρος να διακόπτω, δεν σας έκανε εντύπωση ότι κανένας δεν κρατούσε το χαρτάκι αυτό της Ισαλή. Ίσως το συχαινόντουσαν, δηλαδή δεν νομίζω ότι το συμπαθούσαν και πολύ. Το κρατούσε ο Γιάννης Πρεντεντέρης για όλους μας. Ξαφνικά θυμήθηκε. Κάποιοι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουν και τίποτα και το κάνουν αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως σε όλο αυτό το συρφετό κανένας δεν κρατούσε το της Ισαλή. Δεν νομίζω ότι τους ένιωξε και πάρα πολύ για τους σκητσογράφους. Έπρεπε να κάνουν ένα show-off, δηλαδή μια επίδειξη ότι έχουν και ευαίσθητες χορδές. Και αν ας πούμε ότι, εντάξει, όλοι λέμε όχι σε σενάριο συνωμοσίας, ότι υπήρχε ένα σενάριο συνωμοσίας. Βάζουμε τώρα μια υπόθεση, έτσι. Ναι. Ωραία. Διαλέξαν το κατάλληλο θύμα, έτσι, γιατί και ενοχλούσανε, η ζωγραφική ενοχλεί πάρα πολύ. Και από τα πρώτα δεν λένε το τι θα κόψουμε τώρα, θα κόψουμε το σχέδιο. Και από τις νέες εξαγγελίες περιμένουμε να ακούσουμε για την επιστροφή των μαθημάτων που έχουν κοπεί. Έχουν κοπεί μαθήματα, μπήκε το project. Το σχέδιο δεν έχει επανέλθει ακόμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πριν πάμε είναι σε ένα θέμα τα... δηλαδή το σχέδιο, η ζωγραφική, η τέχνη, που λένε μια εικόνα 1000 λέξεις, έτσι. Να δούμε όμως, το υποστηρίζουμε, εδώ βλέπω ότι το πετάμε. Λέμε κάνουμε τεράστιες διαδηλώσεις, αλλά επί της ουσίας... Τώρα συνεχίσουμε... μας έφερε στα εσωτερικά θέματα. Θα συνεχίσουμε έτσι με αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο να συνεχίσω το συλλογισμό που αναφέρθηκε σε σχέση με τον Νετανιάχου. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς τους ηγέτες που ηγήθηκαν της διαδήλωσης, έχουμε τους εξής. Και διαβάζω από το post του Infowar.gr με η ομάδα εξουσιαστών που αμαύρωσε τη μεγάλη διαδήλωση, όπως λεγόταν. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, είναι ενός κράτους που είναι δεύτερος στη δολοφονία δημοσιογράφων το 2014. Ο Αχμέντ Νταβούτογλου, που ήταν επίσης εκεί πρωθυπουργός της Τουρκίας, είναι το κράτος που έχει στείλει περισσότερους δημοσιογράφους στη φυλακή από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ της Ρωσίας πέρυσι φυλάκισε έναν δημοσιογράφο με την κατηγορία της προσβολής δημοσίου λόγου. Πόσο ουδέτερη είναι η προσβολή δημοσίου λόγου. Με συγχωρείτε, δημοσίου υπαλλήλου, όχι δημοσίου λόγου. Φυσικά υπήρχε ο Αντώνης Σαμαράς σαν πρωθυπουργός της χώρας μας, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι πώς αντέδρασε, το κράτος για την ακρίβεια πώς αντέδρασε, στην περίπτωση του πατήρ Παστίτσιου. Μάλιστα, άλλο ανέκδοτο αυτό. Που αφορούσε την προσβολή στα θεία εντός εισαγωγικών και νομίζω καταδικάστηκε σε 10 μήνες με αναστολή, επειδή έφτιαξε μια σελίδα στο Facebook που δεν ήταν καν υβριστική. Υπάρχουν και πολλοί ακόμη εδώ πέρα, της Τινησίας, της Γεωργίας, της Βουλγαρίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, της χώρας, στην οποία ακούγονται προτάσεις για φυλάκιση ή δολοφονία ανθρώπων, όπως ο Σνόουντεν, και στην οποία η αστυνομία προσήγωγε ακόμη και δημοσιογράφο της Washington Post στο Ferguson, στη μεγάλη απεργία των δασκάλων. Τέλος πάντων, πολλά μπορούμε να πούμε. Να συνεχίσουμε λίγο με τα σκίτσα, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι από τους κλάδους που αυτή τη στιγμή. Κλάδους. Υποκλάδους. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα επιστρέψουν στα σχολεία με αυτή τη γνωστή δήλωση περί συνταγματικά παράνομων απολύσεων κτλ. Τι βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή? Αφού δηλώθηκε ότι θα επιστρέψουν κάποιες ειδικότητες που έχουν σχέση με το σχέδιο, έτσι. Ναι. Είναι τέσσερις τουλάχιστον οικαστικές ειδικότητες. Οι γραφίστες, οι συντηρητές έργων τέχνης και διακοσμητές και επίσης ειδικότητες που άπτονται, όπως οι κομμωτές και οι αισθητικοί. Το σχέδιο όμως σαν μάθημα δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό, μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο των σπουδών των παιδιών, έτσι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, έχουμε ακούσει ότι θα επιστρέψει. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Είναι
είναι το μέλλον, έτσι, αλλά και γενικότερα ο πολιτισμός που έχει σχέση με την, με την τέχνη, τις εικαστικές τέχνες, ιδιαίτερα τώρα στην εποχή μας που είναι η εποχή των εικόνων. Η εικόνα παίζει πολύ ρόλο και βάλεται πάρα πολύ. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό το πλήγμα. Πόσο μπορεί να ερεθίσει ένα σκίτσο, πιο πολύ ένα σκίτσο μπορεί να ερεθίσει από ότι μια φωτογραφία. Να. Και τέλος πάντων, αυτό που έπληταν που είναι ο θρησκευτικός σκοταδισμός, γιατί πολλοί κόπτονται ότι είναι κάποια πράγματα πολύ ευαίσθητα που πρέπει να τα προστατεύσουμε, γιατί είναι πολύ... Συγγνώμη, δεν είναι όλα ευαίσθητα. Ευαίσθητος μπορεί να είναι και ένας άθεος, τον οποίο να τον προσβάλλει να βρίσκεται συνέχεια στο θρησκευτικό περιβάλλον. Αυτό είναι σχετικό. Νομίζω ότι αν κάποιος έχει ένα πολύ βαθύ αίσθημα, είναι πολύ καλό για αυτόν να δέχεται προκλήσεις. Μία πρόκληση είναι να τον ηρωνευτούν, να τον σαρκάσουν. Εκεί πέρα δοκιμάζεται και η πραγματική πίστη. Αξίζει ένα σχόλιο εδώ πόσο πίσω είναι η Ελλάδα σε σχέση με την ανεκτικότητα. Διότι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, αμέσως μετά την επίθεση κιόλας, η Λεπέν, που δεν θα τη διέκρινε κανείς για τα προοδευτικά της αισθήματα και απόψεις, έλεγε ότι στη Γαλλία να χτιστούν βέβαια τεμένοι, αλλά όχι με τα χρήματα του γαλλικού λαού. Δηλαδή, ακόμα και η Λεπέν δεν είχε πρόβλημα να χτιστούν, ενώ εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων αντιδρούν, επειδή φοβούνται ότι αν χτιστεί κάτι τέτοιο, αυτό θα λειτουργήσει σαν ένα ορμητήριο ξένων δυνάμεων, οι οποίες μέσω των μουσουλμάνων, ας πούμε, θα καταστρέψουν την Ελλάδα. Μιλάμε για αντιλήψεις που... Καλά, αφού ο Σαμαράς ισχυρίστηκε ότι μας προστάτεψε από αντίστοιχα φαινόμενα Σαλή Εμπτό λόγω του τείχους, του έσχους, ναι, στον Εύρο, από εκεί πέρα τι να πεις άλλο. Ο άνθρωπος που είπε ότι θα επανακαταλάβουμε τις πόλεις μας από τους μετανάστες. Πάντως, οι πλημμύρες έκαναν την καλύτερη δουλειά με το τείχος. Η φύση εκδικείται. Η φύση εκδικείται και αυτό πρέπει να το λέμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί νομίζουμε ότι την παίζουμε στα δάχτυλα. Αλλά η πραγματικότητα, η αλήθεια είναι κάθε ώρα, κάθε λεπτό μπροστά μας. Αν θέλουμε να τη δούμε, έχει καλό. Αν όχι, ας αγνοήσουμε και ας ακούμε τα φιλάνθρωπα. Φιλίπ, θα μας δείξεις τι έχει ζωγραφίσει αυτά τα λεπτά. Εμένα μου άρεσε αυτό με το λευκό πύργο. Α, που ναι. Τι λέει για την ΕΡΤ3. Νομίζω ότι κάτι είχα. Ναι. Και ζωντανή κάτι... έκθεση ζωγραφική. Ορίστε λοιπόν. Την ώρα που μιλούσαμε για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό τι έκανα. Ωραία, μου αρέσει. Αυτή η εικόνα πραγματικά είναι τόσο αιρετική, αλλά είναι και τόσο μέσα στην δέντρα, η φύση, να έχει τρυπήσει τις πέτρες του μαρτυρίου αιώνων, γιατί ήταν φυλακή αυτό το φοβερό και τρομερό μνημείο. Για τους αγαπημένους μας. Ορίστε. Πότε είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, έρχεται του Αγίου Βαλεντίνου και να δούμε το φιλί. Εντάξει. Μάλιστα, εκεί στα αστέρια, από τα αστέρια κάτι τρέχει. Τι είναι αυτό. Λίγο αίμα. Δηλαδή η ιδέα της Ευρώπης έχει... έχει λίγο ματώσει, δηλαδή το ζορίζουν, θέλουν να κρατήσουν το Ευρώπα στη θυσία. Πάντως ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι ο Ολάντ κάνει ένα παιχνίδι... Εδώ ήταν μια γνωστή εικόνα στη Γαλλία, ναι, για τις διαδηλώσεις που διαμαρτυρούσαν υπέρ της ελευθερίας της εκφρασής πάνω στην πλατεία της Δημοκρατίας. Εδώ είναι το άγαλμα της Δημοκρατίας και εδώ είχαμε κανονικά μια γαλλική σημαία, αλλά εγώ έβαλα μια πράσινη που είναι το χρώμα του Ισλάμ, του Ισλάμ. Και ένα ερωτηματικό, δηλαδή... Και πολύ ωραίο σχέδιο, πολύ ωραία σύνθεση. Βάζουμε μια ανατελεία και πάμε στο Γρηγόρη Γεροτζιάφα που είναι ερώτημα, στο Παρίσι. Βασικά. Ερώτημα, ναι. Περιμένουμε. Ήθελα να κάνω λοιπόν την παρατήρηση και δεν ξέρω αν ο Φιλίπ έχει την ίδια άποψη, ότι ο Λαντ είναι λίγο έτσι σαν μια μικρή πονηρή Αλεπού σε σχέση με την Μέρκελ. Ναι, σε αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Στο λεκτικό, ας πούμε, υποτίθεται κάνει παραχωρήσεις με τους υπουργούς του, ξέρω εγώ, πάρ' το πίσω, ξαναγράψ' το κτλ. Στην ουσία... νομίζω ότι είναι ο πρωταθλητής της Κολοτούμπας. Στην Κολοτούμπα, λες εσύ. Ναι, ναι, εκεί που νομίζεις ότι κοιμάται, είναι αδύναμος και δεν έχει τίποτα να πει, ξέρει να εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις και νομίζω ότι η υπόθεση του Σαρλί το απέδειξε. Α, εκεί, ναι, που ήταν στο 10% στις δημοσκοπήσεις, εμφανίστηκε και με όλη την παρέα των ηγετών και ανέβηκε στο 40%. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τυφλωθούμε από τα γεγονότα.
νομίζω ότι υπάρχει μια συγκυρία όπου οι ηγέτες πλέον δεν έχουν κάτι επί της ουσίας να μας μας δώσουν, να μας προσφέρουν. Νομίζω, μιλάω για τα παραδοσιακά κόμματα. Νομίζω ότι τώρα το φαινόμενο της, της καινούριας αριστεράς, γιατί δεν μου αρέσει να πούμε ακρά και τώρα αριστεράς, της καινούριας αριστεράς, έχει μια προέλευση που πηγάζει κατευθείαν από την ψήφο, από το λαό, όχι από το κομματισμό, όχι από το πελατισμό. Οπότε αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Νομίζω ότι ζούμε μια καινούρια εποχή στη δημοκρατία. Ίσως έχουμε οριμάσει. Θέλω να ελπίσω. Ωραία. Να ελπίζεις και εμείς μαζί σου ελπίζουμε. Πάμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι το σπίτι σου. Στο Παρίσι είχαμε συγκέντρωση 2.000 ανθρώπων, από ό,τι είδαμε στο διαδίκτυο, και έχουμε τηλεφωνικά τον Γρηγόρη Γκεροτζιάφα που συμμετείχε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και σου. Η συγκέντρωση συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Α, συνεχίζεται. Τώρα είναι είναι οι ομιλίες των εκπροσώπων των διαφόρων οργανώσεων που καλούν στην συγκέντρωση με την οποία είναι και η ενταστία Μάρου στη Γαλλία. Είναι το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι το Παρτίδε Ρος, είναι πολλές οι επιτροπή για τον λογιστικό έλεγχο του χρέου. Είναι στη Λιτάτα, η ΣΕΖΕΤΕ, το Τσούλινε. Όλοι είναι τακτικά στη Λιτάτα και όλοι αριστερά από την από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι την άκρα η πέρα στην Γαλλία, στο Κομμουνιστικό Παρτία της Καπιταλής. Και το κεντρικό μήνυμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει η αντιδημοκρατική παρέμβαση της αντιδημοκρατικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εσωτερικά μια κυρία της χώρας, να γίνει στην λαϊκή κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό το βασικό, αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα που υπάρχει είναι ότι η αντίσταση του ελληνικού λαού και να η ελπίδα στο να σταματήσουμε την ελεύθερη ελέλαφα που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γαλλία. Αυτό είναι γενικά το πλαίσιο του πλαίσιο. Όλα αυτά με αυτή την έννοια είναι μια αφενός μεν υποστήριξη στον αγώνα του ελληνικού λαού που σήμερα εκφράζεται από τις διαπραγμάτες που κάνει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Eurogroup. Και δηλώνω από όλους τους ομιλητές ότι αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να διευρεθεί και να έχει τακτικά χαρακτηριστικά και αριστερό πρόσωπο. Ναι, τώρα πες μας λίγο για τον κόσμο. Είναι περισσότεροι Γάλλοι, περισσότεροι Έλληνες. Ποια είναι η σύνθεση? Είναι Γάλλοι. Περισσότεροι Γάλλοι. Ναι. Αυτό δείχνει ότι τα στεγανά έχουν και εδώ, έτσι, μετά από μια άλλη τη γερμανική πρωτεύουσα, βλέπουμε ότι πραγματικά οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι γενικότερα, δεν τρώνε, δεν μασάνε με την εθνικιστική προπαγάνδα από όπου και αν προέρχεται και αποφασίζουν να ανοίξουν, να τραβήξουν τις κουρτίνες και να δουν το τι πραγματικά συμβαίνει από πίσω, στην κουζίνα δηλαδή όλων αυτών των. Γι' αυτό συμβαίνει μέσα σε μια κατάσταση που τα μέσα τα μισή ενημέρωση δεν έχουν λιτάξει κυριολεκτικά τον τελευταίο καιρό, κυρίως αυτά τα νεοφιλελεύθερα. Ελέγχονται στο σημείο να υπολογίσουν πόσα ευρώ θα κοστίσει τον κάθε άλλο πολίτη εάν ακυρωθεί το ελληνικό χρέος ή δεν πληρωθούν οι δόσεις που λένε, δηλαδή είναι μεταξύ 10-100 ευρώ. Αυτήν όμως την γελιότητα των κοντιλοφόρων ήρθε η ίδια επικαιρότητα να δείξει πόσο άφη είναι όλοι αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι μπακάλιδες που κυβερνούν. Γιατί όπως ξέρετε, χθες έσπασε το σκάνδαλο με την τράπεζα ASPT. Ναι. Όπου πλέγεται ότι στη Γαλλία, μόνο στη Γαλλία και μόνο από ένα υποκατάστημα της τράπεζας στην Ελβετία, μέχρι από διαφυγή 2 Γάλλων πλουσίων της τάξης των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. 150 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να λίγο παραπάνω από το τελικό πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, τα είπες όλα. Οι άνθρωποι λοιπόν μέσω της τράπεζας διεκδικητή στην Ελβετία έχουν φοροδιαφύγει στη Γαλλία για περισσότερο από το μισό του ελληνικού χρέου. Το οποίο ελληνικό χρέο είναι 100% του ελληνικού ανακατάρρευση του ελληνικού προϊόντος, δηλαδή οι άνθρωποι στη Γαλλία έχουν φοροδιαφύγει περίπου το μισό ελληνικό ανακατάρρευση του ελληνικού προϊόντος. Κάνω καλά τους πολίτες. Αυτό είναι ο νέο κλειδί μας. Και αυτή είναι η επιστόλευση του πλούτου όλων αυτών που δείχνουν κουνά το δάχτυλο του ελληνικού λαού και θέλουν να δουν τα παιδιά να πεθαίνουν στις πύλες και να μπορούν οι γέροι και οι άρρωστοι να έχουν τα πράγματα.
Εντάξει, κοίταξε, είναι πολύ ενθαρρυντικά και αυτά που λες, κυρίως αυτά που λες, εικόνα βέβαια δεν έχουμε να δούμε, αλλά και το πλήθος που κατέβηκε, δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες επικρατούν, αναφερόμαστε συνέχεια στις καιρικές συνθήκες, γιατί εδώ πέρα είναι δυσμενής, είναι καλός. Καλός, μαλακός πήγε. Α, μαλακός, ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε και νεότερα κατά τη διάρκεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι ένα, καμιά θυσία για την Ευρώπη, καμιά θυσία για το ευρώ, δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, δεν διαπραγματευόμαστε, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Μάλιστα. Αυτό το μήνυμα δεν είναι αποκλεισμός της Ελλάδας από αυτό που συμβαίνει στο ευρωπαϊκό κίνημα των λαών, είναι το μήνυμα το οποίο αντιλαμβάνονται και οι Γάλλοι. Ωραία. Ευχόμαστε. Και θα ανοίξουμε σύντομα, πολύ σύντομα, η συζήτηση και στη γαλλική αριστερά για να επαναπροσδιοριστεί στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι ο Ζαν-Κλοντ Μελανσό είναι αυτός ο οποίος έχει ρίξει στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης την ανυπασοήθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, η στάση της ελληνικής αριστεράς από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την Ανταρτία με τις διαφοροποίησεις που έχει η κάθε ομαδοποίηση να θέτει το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που γενικώς αρχίζει να ακούγεται είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνει απαταιώνες, είναι μια στάση η οποία σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει σαν την κυριαρχία στην Γαλλία. Ωραία λοιπόν, να απλωθήσει όλη την Ευρώπη αυτό το φάντασμα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γρηγόρη. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, οι διαδηλώσεις δεν σταματούν εδώ. Ναι, όχι, δεν θα έχει και την Κυριακή άλλη εκδήλωση. Mm-hmm. Και ξεκινάει τώρα μια διαδικασία αφενός με ελληματικών λαϊκών κινητοποιήσεων. Αφετέρου δεν. Αυτό ήταν. Έπεσε η γραμμή. Έκανε προσπάθειες να μείνει στον αέρα. Αλλά τελείωσαν πάντων... οι μονάδες, να πούμε. Και το λέμε όχι για να κλάψουμε, αλλά γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση κατέστειλε με κάθε τρόπο την ελεύθερη ενημέρωση από την ΕΡΤ, είτε με τους αστυνομικούς στο ραδιομέγαρο, είτε κλείνοντας τα τηλέφωνα, αλλά με φιλότιμες προσπάθειες των τεχνικών και με την ΠΟΣΠΕΡ και τη βοήθειά της, καταφέραμε να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, καταφέραμε να έχουμε ίντερνετ και Skype όλους αυτούς τους 20 μήνες. Ας ελπίσουμε στην... Και θα συνεχίσουμε και τον επόμενο μέχρι να ανοίξουμε επισήμως τα φτερά μας στα Ερτζιάννα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στη δημιουργία του Χρήστου, η οποία είναι ασπρόμαυρη, δεν έχει τη χρωματικότητα που έχει του Φιλίππα. Θα μπορούσε να έχει, να δώσει στο Φιλίππε... Ιδέες. Τους τέσσερις μεγάλους σχεδιαστές στο Σαλί εδώ, τι θα πρότεινε, τι θα γράφανε. Αχα. Όπα, sorry. Εγώ σχεδίασα... Ένα παιχνίδι του μυαλού τώρα να επινοήσεις. Δύο Έλληνες δημοσιογράφους. Mm-hmm. Εδώ. Ωραία. Είμαστε στο δύο, θα κοιτάς απέναντι. Α, ναι, ναι. Οκ. Okay. Φαίνεται αυτός εδώ. Φαίνεται, σιγά σιγά θα ξελαμπικάρει. Έλα ρε παιδιά, σας θυμίζει κανένα, δεν ξέρω. Ναι, τόσο είναι όμορφος. Τον Αβραμίδη. Έτσι λέγεται. Τόσο τώρα δεν ξέρω αν θα το αναγνωρίσει. Ποιος είναι αυτός. Πες μας ποιοι είναι τώρα. Εντάξει, πιστεύω ότι η έκφρασή του σε αυτό το χαμόγελο, γιατί τον γνωρίζω και από... Ο Γεροσταύρος φιλικά, κάθε... Ναι. Έλα. Έχει εντάξει, την εξυπνάδα και την... Τώρα μας κολακεύεις βέβαια, που μας έκανες και μοντέλα σου. Αλλά νομίζω έχεις καταθέσει εδώ διαφορετική... Ναι. Κάτσε, συγγνώμη λίγο. Γιατί δίπλα σε εμάς θα εμφανιστεί ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε δεν είναι αυτός που κρατάς. Το Γκόλουμ είναι. Το Γκόλουμ. Ναι, τι είναι Gollum. Το Gollum ακριβώς, για πες μας. Μοιάζει με το χαρακτήρα. Εμείς οι αδιάβαστοι, ναι. Το Gollum δεν ξέρεις τι είναι. Όχι, είπαμε, δεν ξέρω. Είναι από μια πολύ γνωστή ταινία, σειρά, βιβλίο, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Το δαχτυλίδι, ας πούμε, είναι το περιζήτητο, το πολύτιμο. Το άγιο δισκοπότηρο που λένε ναι, οι υπότες. Ναι, ναι. Κάποιοι θέλουν να το έχουν στα χέρια τους. Άμα κολλήσουν με το δαχτυλίδι, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Μάλιστα. Ελπίζω να το κάνει στο λαιμό το δαχτυλίδι και να δει να αποκαλύψει τον άλλο, το εαυτό, τον ανθρώπινο. Και όχι, ας πούμε, το κακό και τρομερό. Δεν ξέρω όλοι. Κατά πόσον αυτά όλα τα πρόσωπα που βλέπουμε είναι όντως αυτά τα οποία διαφεντεύουν τα νήματα. Όντως είναι. Ξέρω, γιατί ανέφερες και πριν τις θεωρίες συνωμοσίας και όλο κατάγκητοπα σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω τώρα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι, ας πούμε, άμα φύγει ο Σόιμπλε λυθήκαν τα προβλήματα, δεν θα βρεθεί κάποιος άλλος σαν αυτόν. Εντάξει, τώρα, τώρα που έφυγε ο Σαμαράς θα λυθούν τα προβλήματα, δεν θα βρεθεί κάποιος άλλος σαν και αυτόν.
Ναι. Κοίταξε, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή, ή τα πάντα είναι σε προσωπικά. Δεν είμαστε απόλυτοι. Δεν είμαστε απόλυτοι. Προσωπικούς ηγέτες. Απόλυτο είναι να λέμε ότι είναι ένα πρόσωπο Σόιμπλε. Αυτός κινεί όλα τα νήματα. Μπορεί αυτός να είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας που τον έχουν επιλέξει γιατί έχει κάποιες αρετές τέτοιου τύπου. Πολύ ωραία το τοποθετείς. Ναι. Πολύ ωραία το τοποθετείς. Τώρα, η φωνή είναι του λαού έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτό που γίνεται τώρα είναι μεγάλη σημασία. Εγώ λυπάμαι που είμαι εδώ και δεν είμαι εκεί. Όχι, δεν ισχύει απόλυτα. Έλα, Βέρος, χαίρετε που είσαι εδώ. Τέλος πάντων, θα σε απελευθερώσουμε, σε αποδεσμεύουμε. Όχι, μη σε παρακαλώ. Για να βγεις να περιμένεις τον κόσμο που θα γυρίσει σιγά-σιγά. Άλλωστε, έχουμε και πλάνα από ελικόπτερο από τη μέρα μας ενημερώνουν από το control. Είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, αν και λίγο σκοτεινά. Είναι πανοραμικά και έχουν μια άλλη, ας το πούμε, ατμόσφαιρα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Όταν φαίνεται ότι το ελληνικό χειρίδιο αλλάζει χαρακτήρα. Πού είναι αυτό, το ελληνικό το χειρίδιο. Θέλω μπλε, θέλω μπλε. Θέλω μπλε. Δώστε λίγο μπλε. Αφού μας δώσανε το γαλανόλευκο, ρε παιδί μου. Και φαίνεται ότι το ελληνικό χειρίδιο δεν είναι ένα χειρίδιο, αλλά είναι πολλοί κόσμος που του φορέσαν αυτό το... Ναι, που μπορούν να γίνουν μια ψυχή όλοι μαζί. Μοιάζει με ένα πειραματόζω, αλλά είναι πολλοί κόσμος. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι καταλάβουν ότι με το να πηδάνε από τα μπαλκόνια δεν λύνεται το πρόβλημα και πρέπει να ενεργοποιηθούμε και όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί δεν είναι ελληνικό το θέμα. Ναι, είναι σενάριο συνωμοσίας να πούμε ότι το θέμα δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Το βλέπει μάλιστα, το βλέπει και ο κόσμος. Μάλλον είναι σενάριο συνωμοσίας να πούμε ότι το θέμα είναι μόνο ελληνικό, έτσι. Καλά τα λες. Ναι, ναι, είναι σενάριο πατριδο... πώς να το πω... Καπηλείας. Καπηλείας, ναι, πατριδογνωσίας. Ναι. Μόνο πατριδοκεντρισμού. Μόνο ελληνικό λες είναι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το φαινόμενο ήταν ένα κακό πείραμα και πατήσανε πόδι οι Έλληνες και ακούστηκαν. Mm-hmm. Έπρεπε ίσως πιο νωρίς να πατήσουν πόδι. Τώρα τους πιάσανε στο φιλότιμο μάλλον. Και είχαν ενοχές και ήταν πρόθυμοι να υποκύψουν σε λιτότητα. Κοίταξε να δεις τώρα, αν αλλά... δεις τα άτομα που ξεστόμησαν το «μαζί τα φάγαμε». Αλλά φτάνει πια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα. Νομίζω ότι όλοι το άκουσαν. Και στη Γαλλία οι εκλογές στην Ελλάδα δεν πέρασαν, πόσο λένε... Στον Δούκου. Στον Δούκου, μιλούσαν κάθε μέρα για αυτό. Και νομίζω ότι, μια που ανέφερε το Λεπέν, δυστυχώς βγήκε λίγο στο μπουντρούμι η αγαπημένη Λεπέν, γιατί οι άνθρωποι είδαν ότι υπάρχει μια άλλη λύση, μια άλλη εναλλακτική. Δηλαδή ο Μελανσόν υπήρχε, αλλά τον ακούνε λίγο πιο πολύ. Δεν ακούγεται σαν καρικατούρα. Τώρα παίρνουμε λίγο τις εναλλακτικές φωνές στα σοβαρά. Αυτό νομίζω ότι το μήνυμα του φίλου μας στο Παρίσι, ακόμα και αν είχε λίγες μονάδες, το παρέδωσε. Δηλαδή οι Γάλλοι δεν θέλουν λιτότητα, ούτε εθνικισμό, υπερβολικό, πατριωτισμό. Ακούνε πιο πολύ την αριστερά, όχι το σοσιαλισμό που πέρασε πλέον στο φιλελευθερισμό, αλλά την αληθινή κοινωνική. Και δώσαν μια συνέχεια ενός σχολείου για τον Ολάντ. Διαβάζω κάποιες αναλύσεις του Γιώργου Δελαστίκ, ο οποίος αναφέρει ότι έχουμε το εξής παράδοξο στην Ευρώπη. Το σχολιάζουν και αρκετοί στα κανάλια. Ότι από τη μία οι σοσιαλιστές που θεωρητικά στο πολιτικό φάσμα βρίσκονται πιο αριστερά, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι παίρνουν πλήρως το μέρος των συμφερόντων της Γερμανίας και των γερμανικών οικονομικών συμφερόντων, των μεγάλων, όχι του γερμανικού λαού ασφαλώς. Ενώ από την άλλη, οι πιο δεξιοί, σε πολλές περιπτώσεις, υποστηρίζουν μια πιο αντιευρώ στάση, υποστηρίζοντας και άλλα οικονομικά συμφέροντα, άλλες μερίδες της άρχουσας τάξης, που θα λέγαμε παλαιότερα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, του πώς μια κυβέρνηση που πρόσκειται στην αριστερά περισσότερο, προσπαθεί να κάνει συμμαχίες ή τέλος πάντων, τυχαίνει να υπάρχουν αυτές οι συμμαχίες που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δεξιά. Ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό πολλοί λένε μη βασίζεσαι στον Ολάντ. Δηλαδή έχει ακουστεί πολύ στην Ελλάδα. Γιατί από τις πρώτες συμμαχίες που πήγε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση ήταν με τον Ολάντ. Αλλά η γαλλική αστική τάξη, παρότι πιθανότατα είναι από τις πιο ισχυρές αστικές τάξεις που πλήττεται με το ευρώ και τη γερμανική κυριαρχία, ο Ολάντ δεν φαίνεται ότι εκπροσωπεί ακριβώς
τη γαλλική αστική τάξη. Φυσικά, δεν εκπροσωπεί το γαλλικό λαό πλέον. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια ανατροπή που συμβαίνει και θα δούμε αποτελέσματα. Ίσως να ήταν πιο εύκολο στην Ελλάδα λόγω πληθυσμού. Δημογραφικά, ίσως η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Δεν είναι επειδή συμβαίνουν συχνά, πιο συχνά εκλογές, ότι δεν υπάρχει κάτι λανθασμένο στο σύστημα. Ίσα-ίσα, είναι πολύ υγιές για μια χώρα να οργανώνει συχνά εκλογές και να αλλάζει τους εκπρόσωπους τους. Αυτά να τα πεις... Στη Γαλλία είναι πιο δύσκολο. Ναι. Έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολλές φωνές. Πιο... Mm-hmm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως λέω ότι αυτό το πείραμα ξεκίνησε από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Το πείραμα για την... και ίσως να μην είναι και τυχαίο. Μπορεί να πούμε ότι ίσως να ήταν ένα πιο εύκολο θύμα, όμως και συμβολικά, γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που ξεκίνησε η δημοκρατία. Και όχι μόνο η δημοκρατία, και η αναρχία από την Ελλάδα ξεκίνησε. Για τους κοινικούς φιλόσοφους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ίσως θα ήταν ένα πολύ καλό πλήγμα, ας πούμε, και συμβολικά, ότι αυτά τα πράγματα που ξέρετε τα ξεχνάμε. Τώρα πλέον οι πρωθυπουργοί δεν ψηφίζονται, είναι οι πιο κατάλληλοι τεχνοκράτες. Και εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό πράγμα. Και μια και ξεκίνησε λοιπόν από εδώ, ίσως ο καλύτερος τρόπος για να γυρίσει ο χρόνος ανάποδα, να θυμηθούμε το δίγημα «Η ζωή του Μπέντζαμιν Μπάτον», ναι, ίσως είναι ο κατάλληλος τρόπος για να γυρίσουν τα πράγματα από εδώ. Ωραία. Χωρίς να θέλουμε να πάμε στο παρελθόν, θέλουμε να εκτοξευθούμε στο μέλλον, κάπως έτσι δηλαδή. Κοίταξε, γιατί... το μέλλον και το παρελθόν πάντα πρέπει να έχει σχέση με την ουσία, με το κύτταρο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να έχουμε κάποια μεγαλομανία ως προς το μέλλον. Το βασικό είναι να είμαστε στο κύτταρο, να είμαστε άνθρωποι, και αυτό είναι ίσως και το καλύτερο μέλλον. Το οποίο βέβαια δεν έχει σχέση με τους αριθμούς. Τι είναι οι αριθμοί? Που αυτό που μας έχει πείσει είναι ότι οι αριθμοί δεν πάνε καλά. Οι αριθμοί δεν είναι οι πραγματικές αξίες. Οι αριθμοί συμβολίζουν τις αξίες. Οι αξίες είναι άλλες. Όταν, ας πούμε, προκειμένου να βγουν οι αριθμοί, ξεπουλάμε όλο τον πλούτο, ο οποίος δεν είναι αριθμητικός, τότε την έχουμε πατήσει. Ωραία. Λοιπόν, με αυτές τις λέξεις δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε ανοιχτό ραντεβού και για τα άλλα θέματα που σας απασχολούν, έτσι, και ως καλλιτέχνες και ως πολίτες. Και θα περάσουμε σιγά σιγά σε μια διαφορετική προσέγγιση.